κατάθεση της πλειοψηφίας. Δημιουργήσει την δημοκρατική διαδικασία. Και είναι βέβαιο ως αποτέλεσμα ότι θα περάσει. Από όσο θέλετε, κάνοντας αρχή της πλειοψηφίας. Πλην όμως, μην ακυρώνετε το θεσμό, τη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι έχουμε τη δυνατότητα της αλλαγής, όχι μόνο πολύ εύστοχα αυτό που είπε ο κύριος Αφουξενίδης, αλλά όλες τις προτάσεις, όλου του τύπου κύριε Προεδρεύοντα. Παρακαλώ λοιπόν αυτή την, μη γίνεται λοιπόν αυτή η κατάθεση και να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις όπως εκφράσει. Εμένα λοιπόν στην αρχική μου άποψη, η οποία όπως εκφράστηκε και από τον κύριο Αφουξενίδη, και θέλω να σας πω σε σχέση με τις παρατηρήσεις, ότι δεν έχει ληφθεί η άποψη σχετικά με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που υπήρχαν για την πόλη μας, που ήταν η αγροτική γη και αυτή τη στιγμή γίνεται βιοπάτη. Αυτή η κατάθεση είναι σαφώς πρακτική για την κυκλοφορία, για τον πληθυσμό, για την υπόλοιπαση, για την γενικότερη προσφαιρική ρήπανση. Βλαπτικές οχλήσεις, όταν κάποιοι άλλοι δήμοι αγοράζουν χωράφια για να έχουν πράσινο, εμείς αυτή την αγροτική γη πάμε να την δώσουμε. Ενδιαφέρουσα για 5 δευτερόλεπτα. Έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία των προτάσεων για να σημειώσω κιόλα. Είναι η προτάσεις μια διαδικασία. Καταρχήν, νομίζω ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να κάνει τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κώδικα. Κάθε τι άλλο είναι παραβίαση του κώδικα. Εγώ είμαι έτοιμος οι απόψεις μου να κάνω. Στην απόλυτη δέχομαι. Όχι, αφήστε να ρωτήσω. Σας παρακαλώ, εσείς είσαστε πρόεδρος του Αθήνα Αντιδήματος. Θα ρωτήσετε την καλύτερη άποψη των δημοκρατικών διαδικασιών. Ακούστε με λιγάκι. Οι απόψεις μου. Και αυτή η διάμεση είναι δική μου, γιατί είστε αντιδήματος. Είστε διοίκηση. Εγώ δεν θέλω τελικά να πέσουμε με τις λέξεις. Σεβαστέ μου πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κατατέθησα προτάσεις ότι δεν πρέπει να γίνει για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Εγώ το είπα και με στη δευτερολογία με τη μορφή της διαδικασίας. Άκουσα με πάρα πολύ σεβασμό τον αντίλογο του Τάκη, του Ντούρου. Αλλά έτσι θα πρέπει να διεξάγω τις συζητήσεις. Λόγος και αντίλογος. Χωρίς χαρακτήρα ότι δεν είναι σοβαρή η άποψη του Τάκη και είναι του Γιάννη ή του Οδυσσέα. Γι' αυτό παρακαλώ πολύ να καταγραφεί στα πρακτικά ότι αυτές οι απόψεις έχουν ένα πλήθος σταυρό Χ και η Δημοτική Αρχή κέρδισε εντός εισαγωγικών σήμερα ότι θα πρέπει να διεξαχθεί συζήτηση υπό τους όρους που εμένετε εσείς εφόσον τα επιχειρήματα δεν πείτε. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαδικασία, κύριε Πρόεδρε. Και αν δεν πει ο Πρόεδρος, να το κάνετε εσείς. Από εκεί και πέρα, σας ευχαριστώ που θέλετε να συγκρίσετε τις παρατηρήσεις μου, τις οποίες και θα συνεχίσω. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι εξακολουθώ να είμαι ένοχος άκουσα και τον κύριο Αφουξενίδη και τους άλλους αρχηγούς των παρατάξεων να ενημερώνουν σε κάτι. Δεν μπορείτε να το αγνοείτε αυτό. Παρακαλώ πολύ λοιπόν, μετά το πέρας δύο ακόμα σκέψεων, να το λάβετε σοβαρά σαν διαδικασία παρακαλώ. Γύρω από το ρεύμα της αγκαλιάς, κύριε Πρόεδρε και συνάδελφοι, σε σχέση με τη σκέψη μας για το πληθωρικό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη λοιπόν οι νέες αλλαγές που γίνονται, αν συμφωνούν σε σχέση με τις μελέτες μας. Ιδιαίτερως απευθύνομαι και στον Νίκο και στον Παναγιώτη, οι οποίοι πιθανόν το παρακολουθούν καλύτερα, για να δουν αν αυτό μπορεί να είναι εφικτό με τις αλλαγές. Ο οργανισμός της Αθήνας είναι γνωστός ως κλίν. Ο οργανισμός της Αθήνας όμως έχει εξαγγείλει ένα σωρό ζητήματα τα οποία μας αφορούν. Και θα πρέπει να δούμε πού πηγαίνουν αυτές οι αρμοδιότητες και πώς αντιμετωπίζουν. Εδώ νομίζω ότι δεν έχουμε λάβει υπόψη μας κάτι τέτοιο. Σε σχέση με το περιαστικό πράσινο, πάει με και ακουπάνουν οι νέες χρήσεις απάνω στην πάτη. Δεν υπάρχει καθόλου περιαστικό πράσινο. Υπάρχει περιαστικό πράσινο. Υπάρχει περιαστικό πράσινο. Όχι. Υπάρχει. Είναι
αυτήν την εντραγωγική γη που κάνατε, που σαφώς δεν συμφωνούμε, καθώς και για το συναδελφέ υποδοτικό τετράγωνο στους Τρακομακεδόνες, όπου εκτιμούμε ότι θα πρέπει να παραμείνει ως πράσινο. Ορίστε. Ένα είμαστε. Ελπίζω να βάλουμε ακόμα σε κάποια στιγμή, αν διατηρεί τις διαδικασίες. Εντάξει. Επειδή είναι ο τοπικός μου σύμβουλος, ο κ. Μαρής, μου το έθεσε και να το θυμίζω, εγώ το θυμίζω. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι, αλλά δεν θέλω να κάνω κατάκτηση του χρόνου, γιατί θέλω να εμείνω στην πρώτη μου τοποθέτηση και να μην την αναγνώ και σε άλλες μικρότερες και μεγαλύτερες παρατηρήσεις, αγαπητέ μου Πρόεδρε και συναδελφοί. Ωστόσο όμως, εκτιμώ ότι δεν θα πρέπει να πάρθει απόφαση για τους λόγους που αιτιολόγησε στην αρχή και αφέρετε τους ξαναπώ. Παρακαλώ πολύ, προχωρήστε στη διαδικασία που προβλέπει ο κώδικας, κύριε Πρόεδρε. Μία διευκρίνηση για το λέμα της χαρτιάς, επειδή δεν έχω σημειώσει κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση και δεν μπορεί να έχω σημειώσει για τις αγροτικές εκτάσεις, γιατί δεν υπάρχει καθόλου περιαστικό πράσινο και για το πρωτοτικό τραγμό 45. Κάτι συγκεκριμένο το ρεύμα της χαρτιάς. Το ρεύμα της χαρτιάς εμφανίζεται νομίζω στις μελέτες μας που έχουμε στείλει ότι θα γίνει ο αποδέκτης. Εκεί λοιπόν είναι συγκεκριμένες χρήσεις. Αλλά βασικά δεν θα πρέπει, κύριε Πρόεδρε, να κρατάτε εσείς σημειώσεις. Φαντάζομαι ότι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, σαν επιχειρηματικός, θα μπορούσαμε να τις κρατήσουμε τις παρατηρήσεις. Εσείς αυτό που πρέπει να κρατήσετε είναι ότι πρέπει να κάνετε εφαρμογή του δημοτικού κώδικα, του οποίου δεν γνωρίζω γιατί εμένετε να προχωράτε στη διαδικασία. Είμαστε έτοιμοι να διεξαρτήσει η διαδικασία όπως το προείπα και να συνεχίσω και εγώ με κάποιες παρατηρήσεις. Απλά δεν θέλω να σε λύγει από την πρόταση μου. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλώς να αναφέρω. Θα ήθελα να τον ενημερώσω ότι η μελέτη του ρεύματος διαθέτησης του ρεύματος καναπίτσας δεν έχει ολοκληρωθεί και είναι απαραίτητη προκειμένου να ενταχθεί στο σχέδιο των πυροβάθμων ομίλου και χαρακτή γάμα. Και θα ήθελα να μας ενημερώσει πού βρίσκεται. Έτσι, επειδή αναφέρει ο κ. Δήμαρχος και μας είπε ότι έχουν ολοκληρωθεί τις μελέτες. Άρα λοιπόν προχωράμε για ένταξη περιοχών, για αλλαγή χρήσεων περιοχών. Και δεν έχουν γίνει τα βασικά βήματα πρώτα. Και αναφέρουμε συγκεκριμένα. Συζητάμε.